Ολοκληρώθηκε η ορκομοσία το μεσημέρι της Παρασκευής της υπηρεσιακής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τη Βασιλική Θάνου αμέσως μετά την ανακοίνωση του υπηρεσιακού κυβερνητικού εκπρόσωπου Ροδόλφου Μωρόνη για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Τα περισσότερα μέλη της κυβέρνησης έδωσαν θρησκευτικό όρκο ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, η Υπουργός Παιδείας Αγγελική Κιάου και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας έδωσαν πολιτικό όρκο. Παράλληλα, σε δηλώσεις της, η Υπουργός τόνισε ότι η νέα κυβέρνηση απαρτίζεται από πρόσωπα όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, έχοντας στόχο να γίνουν οι εκλογές με τρόπο αδιάβλητο. Όπως μετά τη μακρόχρονη θητεία μου στο δικαστικό χώρο, αναλάβω, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, το τιμητικό βάρος της ηγεσίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης προς διενέργεια των εκλογών. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση απαρτίζεται από πρόσωπα τα οποία ήταν κατά το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, δηλαδή από διακεκριμένες προσωπικότητες της επιστήμης, της πολιτικής, της τέχνης. Ευχαριστώ θερμά όλους τους, όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για την αποδοχή της πρότασης προς συμμετοχή τους στην κυβέρνηση. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη διεξαγωγή, την διασφάλιση της διεξαγωγής των εκλογών κατά τρόπο αδιάβλητο και μέσα σε ήρεμο κλίμα. Ωστόσο, τα πράγματα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να απαιτηθεί να διαχειριστούμε και ορισμένα άλλα ζητήματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, με κυρίαρχο το μεταναστευτικό ζήτημα, επίσης την ομαλή έναρξη και λειτουργία των σχολείων και ορισμένα άλλα. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κυβέρνηση είμαστε έτοιμοι, θα καταβάλουμε το μέγιστο των δυνάμεών μας ώστε και οι εκλογές να διεξαχθούν κατά τρόπο άψογο και όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως θα προκύψουν να επιλύονται κατά το δυνατόν επιτυχέστερο τρόπο. Η κυρία Θάνου έδωσε θρησκευτικό όρκο κατά την τελετή ορκομοσίας στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να γίνει η διαδικασία παράδοσης παραλαβής των καθηκόντων της με τον απερχόμενο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι η χώρα έχει μπροστά της κρίσιμες αναμετρήσεις, αλλά και μια διαρκή προσπάθεια αναμέτρησης με τις δικές της αδυναμίες, τις οποίες οφείλουμε όλοι να βάλουμε ένα λιθαράκι για να ξεπεράσουμε. Στο διάστημα που θα είστε εδώ, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να διασφαλίσετε τη σταθερότητα και την ομαλότητα. Σε ό,τι με αφορά θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα κάνουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, διότι έχετε καθήκον να συνεργάζεστε με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς σε αυτή την κρίσιμη φάση. Και πάλι σας εύχομαι καλή δύναμη και συγχαρητήρια. Οι νέοι υπουργοί υπέγραψαν τα πρωτόκολλα ορκομοσίας και στη συνέχεια προχώρησαν στην προγραμματισμένη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατόπιν ακολούθησαν οι τελετές παράδοσης παραλαβής στα Υπουργεία.